Και με κετάβεις. Η Αθήνα σου στέρισε το γιο σου. Μην αφήσεις να πάρει και το δικό μου. Γεια σας. Είμαι Κάρλο Βογγέλη και έκανα την ταινία Ίκαρος και Δέδαλος. Μια ελεύθερη θεματικά διασκευή του γνωστού μύθου του Ίκαρου και Δέδαλου, αυτή τη φορά εστιασμένο στη σχέση του Ίκαρου και του Μινόταυρου, καταφτάνει στις μεγάλες οθόνες. Μα εγώ δεν είμαι πουλί. Είμαι αγόρι. Δεν ελευθερώθηκες ακόμα. Στο παλάτι της Κνωσού, ο Ίκαρος θα συναντήσει το γιο της Πασιφάης του Μινόταυρο, που κρύβεται με εντολή του βασιλιά. Όταν όμως ο Θησέας φτάσει στην Κρήτη με τη βοήθεια της Αριάδνης και ανάλογα κίνητρα, θα προσπαθήσει να μπει στο λαβύρινθο και να σκοτώσει το Μινόταυρο. Θα μπορέσει ο Ίκαρος να μπει ανάμεσα στις επιθυμίες των ανθρώπων και τους νόμους των θεών? I think it was a trip to Crete quite a few years ago when I first came to Heraklio, also to visit Knossos, of course. And I discovered at the port a fresco on a big wall of Daedalus and Icarus flying away. That, of course, and I think a fascination for the creature of the Minotaur. So these two together, I think, made me think of making a film. Η καλοσχεδιασμένη ταινία κινουμένων σχεδίων είναι κατάλληλα φτιαγμένη για να κερδίσει μικρούς και μεγάλους θεατές. Χωρίς να μας αποκόπτει από τη γραφική βία ή τον ερωτισμό των μύθων, θέτει την ιστορία σε λειτουργία μέσα από τα μάτια του κεντρικού ήρωα, αναγκάζοντας τους θεατές να φορέσουν τα παιδικά τους μάτια σε ένα κόσμο μεγάλο. Είμαι ο Ίκαρος, ο γιος του Δέδαλου. Ναι, το ξέρω αυτό.